περνώντας έξω από το κέντρο υγείας Θέρμης, σκέφτηκα να αποτίσω φόρο τιμής και να σας το γράψω κιόλας και να το στείλω και να το κάνουμε όλοι μαζί για όλα τα κέντρα υγείας, για όλα τα νοσοκομεία, για όλα τα θεραπευτήρια αυτές τις μέρες. Διότι πώς να το κάνουμε, μωρέ, οι γιατροί μας, οι νοσοκόμες μας, όλο το προσωπικό έδωσε αγώνα, έδωσε ψυχή, έδωσε καρδιά και έφερε, πιστεύω, εν πολλοίς και καλό αποτέλεσμα. Δεν ήταν άσχημο το αποτέλεσμα το οποίο μας έδωσαν, διότι γλίτωσαν πάρα πολύ κόσμο. Συμπαραστάθηκαν με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάω με αυτούς που είναι ή ήταν μέσα στα νοσοκομεία με τον κορονοϊό και μου λένε, πάτερ, μου πιάναν το χέρι, πάτερ, έτρεχαν σε μένα, πάτερ, έτρεχαν στον δίπλα. Για όλους αυτούς λοιπόν να αποτίσουμε φόρο τιμής. Αλλά και σε αυτούς όμως που πάλεψαν αυτές τις μέρες με και συνεχίζουν να παλεύουν με την αρρώστια, και σε αυτούς να αποτίσουμε φόρο τιμής. Το αξίζουνε, μωρέ. Εμείς περάσαμε καλά και κάποιοι βασανίστηκαν για να μας δείξουν ότι υπάρχει και ο δρόμος με το βάσανο. Υπάρχει και ο δρόμος με τα προβλήματα. Υπάρχει και ο δρόμος ο δύσκολος. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε και τους δικούς τους ανθρώπους αυτονών που βασανίστηκαν μέσα στις εντατικές και μέσα στα νοσοκομεία και με τους πυρετούς και με τους φόβους. Να τους ευχαριστήσουμε και τους συγγενείς όλους. Θέλω όμως να πω και χίλια μπράβο σε κάποιους άλλους, σε αυτούς όλους που γονάτισαν και γονατίζουν για τους αρρώστους αυτές τις μέρες. Για αυτούς που είναι ενασθενείες, για αυτούς που είναι γιατροί και νοσοκόμοι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που προσεύχεται. Άιτε μωρέ, όλοι να μάθουμε αυτές τις μέρες να προσευχόμαστε. Το αξίζει να μάθουμε την προσευχή και θα γίνουμε πολύ ωφέλιμοι. Μη ζητάτε τι να δώσουμε και τι να κάνουμε και τι να προσφέρουμε. Προσευχή, γονάτισμα και δάκρυα να δώσουμε. Και τότε θα μας αγκαλιάσει όλους ο Θεός και θα την περάσουμε εύκολα. Άιντε, προσοχή όμως! Μην τη λιγοστεύουμε την προσοχή. Άιντε, γιατί η προσοχή είναι αρετή κι αυτή και η διάκριση. Και η προσευχή είναι ωφέλεια μεγάλη. Να είμαστε καλά και όλοι που παλεύουν να είναι καλά. Οι ευχές μας, οι προσευχές μας, η αγάπη μας και η έννοια μας είναι εκεί μαζί σας σε όλους που υποφέρετε αυτές τις μέρες.